Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με αίμα βάφτηκε το Πάσχα των Καθολικών στη Σρι Λάνκα από μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων σε εκκλησίες και ξενοδοχεία που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 160 ανθρώπους. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες από τις επιθέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δίνουν στη δημοσιότητα οι αρχές, ευθύνονται βομβιστές αυτοκτονίας. Χάος, ουρλιαχτά, κραυγές αγωνίας και πόνου. Παντού τραυματίες και άψυχα κορμιά ανθρώπων. Είναι οι εικόνες φρίκης από τα πρώτα λεπτά μετά την επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα. Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός μπαράζ ταυτόχρονων επιθέσεων στη χώρα. Εκρήξεις συγκλονίζουν δύο ακόμα ναούς, κατάμεστος από εκατοντάδες πιστούς που έχουν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών. Άλλες τρεις εκρήξεις σε τρία ξενοδοχεία της πρωτεύουσας Κολόμπο σκορπούν τον τρόμο και τον θάνατο. Αρκετή ώρα αργότερα, δύο ακόμα επιθέσεις θα στοιχήσουν τη ζωή κι άλλων ανθρώπων. The local media, there is a lot of traffic online, on social media. There are people that are circulating pictures of the attacks. There are some video clips that are happening. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον μπαράζ επιθέσεων. Εκατοντάδες είναι και οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανάμεσα στα θύματα των επιθέσεων είναι και Αμερικανοί, Βρετανοί και Ολλανδοί τουρίστες. I spoke to a couple of officers who are really clueless about because they weren't expecting this kind of attack. So, but there have been, I mean, last week there have been a small incident in Anuradhapura, a church, but that is a minor incident. So some people are suspecting whether it has got escalated. Ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα, Ρανίλ Βικρέμεσίγχε, καταδίκασε αμέσως τις επιθέσεις και κάλεσε συνάντηση του Συμβουλίου Εκτάκτων Αναγκών για τη διαχείριση της κρίσης. At about 9 a.m. today, I was asked to take my ambulance to the Kochikade church because I was informed that there was a big blast in Kochikade church. So we went there and we whoever they are, the casualties, we transported them to the National Hospital, and then we have been advised to come to the Shangri-La. Και ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη να ψάχνουν εκείνους που βρίσκονται πίσω από τις πολύ νεκρές επιθέσεις, αναφορές κάνουν λόγο για βομβιστές καμικάζι που εισέβαλαν στις τοποθεσίες στόχους. Σε τραγωδία με τρεις νεκρούς εξελίχθηκε η πεζοπορία τεσσάρων φύλων σε φαράγγι στο Ξυλόκαστρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση των ανδρών της ΕΜΑΚ, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη. Συνδυόμαστε με το Ξυλόκαστρο και τον Μαρίνο Αριφέρη για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξέλιξεις. Μαρίνο. Σε τραγωδία, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, εξελίχθηκε η πεζοπορία στο φαράγγι του Αγίου Λουκά πάνω από το Ξυλόκαστρο, κοντά στο χωριό Ελληνικό, εδώ στη Κορινθία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, τέσσερα άτομα χθες ξεκίνησαν πεζοπορία στο φαράγγι εδώ στον Άγιο Λουκά. Αργά το απόγευμα, όμως, η γυναίκα ενός εκ των τεσσάρων επικοινώνησε με τις αρχές και ενημέρωσε ότι έχει χάσει την επικοινωνία με τον σύζυγό της. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό των τεσσάρων ατόμων, τα οποία ούτε οι αρχές μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Το πρώτο άτομο το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έγινε χθες λίγο μετά τις 12 το βράδυ, όταν οι πυροσβέστες σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αγίου Λουκά εντόπισαν έναν άνδρα ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κορίνθου και εκεί διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του. Οι έρευνες συνεχίστηκαν από την πυροσβεστική καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε ένα άτομο εν ζωή, το οποίο ήδη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο Κορίνθου όμως είναι βαριά τραυματισμένος και δύο ακόμη άτομα τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Δυστυχώς, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι και αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση των πυροσβεστών για να ανασύρουν τις ορούς από το δύσβατο αυτό σημείο. Να σου πω ότι οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν για τέσσερα άτομα. Δύο είναι αλλοδαποί, πιθανότατα από τη Σιγκαπούρη. Είχαν έρθει εδώ για να κατέβουν στο φαράγγι του Αγίου Λουκά. Άλιστα. Τα δύο άτομα είναι από την Αθήνα, τα οποία φαίνεται ότι τους έφεραν εδώ για την πεζοπορία και την καταρρίχηση στους βράχους. Μια απλή βόλτα που έχει καταλήξει τραγωδία. Μαρίνο, σε ευχαριστώ πολύ.
Σοκαρισμένη η Κύπρος παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με το φρεάτιο της Φρίκης. 35χρονος στρατιωτικός συνελήφθη για τη δολοφονία μιας 38χρονης από τις Φιλιππίνες και της 6χρονης κόρης της. Όμως οι κυπριακές αρχές εκτιμούν ότι βρίσκονται μπροστά σε έναν κατ' εξακολούθηση δολοφόνο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στο Ζήση Μούσιο για να μας μεταφέρει τις εξελίξεις που σοκάρουν, Ζήση. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Την Παρασκευή, ο 35χρονος στρατιωτικός Κύπριος παρουσιάστηκε στην αστυνομία της Λευκωσίας και ομολόγησε τη δολοφονία της 38χρονης Mary Rose και της 6χρονης κόρης της. Ήταν αγνοούμενοι εδώ από τον Μάιο του 2018. Υπέδειξε μάλιστα τα σημεία όπου πέταξε τις ορούς. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η προσπάθεια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας να τις εντοπίσουν. Πήγαν σε ένα παλιό λατομείο. Αυτό βλέπετε σηκώνησα στο Μητσερό έξω από την Λευκωσία. Εκεί σε ένα φρεάτιο περίπου 100 μέτρων, το οποίο είναι πλημμυρισμένο, εντοπίστηκε η σωρός 38χρονης, αλλά οι πυροσβέστες βρέθηκαν μπροστά και σε άλλη μία σωρό, η οποία ήταν δεμένη ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που βρέθηκε 38χρονη. Έτσι λοιπόν υπάρχουν υποψίες ότι θα βρίσκονται και άλλοι σωροί στο συγκεκριμένο φρεάτιο και χρησιμοποιούνται τώρα ειδικές κάμερες για να συνεχιστεί έρευνα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα για την σωρό της 6χρονης κόρης της δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες, καθώς όπως είπε ο φερόμενος ως δράστης, της πέταξε μέσα σε ένα φράγμα έξω από τη Λευκωσία πριν από ένα χρόνο. Έτσι λοιπόν, εκεί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν βρει κάτι. Πάντως οι έρευνες συνεχίζονται. Είναι σε δύο σημεία διαφορετικά οι έρευνες που εστιάζονται. Ζήση, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τη νύχτα μέρα έκαναν χθες το βράδυ οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Με πυρσού στα χέρια και βεγγαλικά, οι φίλοι του Δικέφαλου του Βορρά δημιούργησαν έναν εντυπωσιακό σκηνικό στην παραλία της πόλης και στα κάστρα, που ουσιαστικά ήταν η πρόβα για την απόψινη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Γρηγόρη Ατρίδη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στο Λευκό Πύργο. Πίσω μου βλέπετε και την εξέδρα που έχει στηθεί και στην οποία θα υπάρχει γιγαντοοθόνη για να μπορεί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να παρακολουθεί τη σημερινή αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει έναν πόντο τουλάχιστον για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Και εν ώψη και τη σημερινή κατάκτηση, αν όλα κυλήσουν ομαλά, οι οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά χθες έστησαν το δικό του πάρτι κατά μήκος της παραλίας Θεσσαλονίκης, από το λιμάνι μέχρι και την Καλαμαριά. Όλοι οι οπαδοί κρατούσαν ένα πυρσό στα χέρια τους και λίγο μετά τις 10 συντονισμένα τους άνοιξαν μαζί. Υπήρχε και δεύτερη εστία οπαδών στα κάστρα και εκεί στήθηκε ένα πάρτι με πυρσούς. Να σας πω ότι με το που έγιναν αντιληπτοί από τα μέλη της αποστολής του Δικεφάλου στο Μακεδονία Παλάς, οι παίκτες του ΠΑΟΚ βγήκαν στα μπαλκόνια και ξεκίνησαν να βιντεοσκοπούν αυτό το φοβερό σκηνικό. Πανηγύρισαν και εκείνοι με τον κόσμο και τον ευχαριστούσαν για αυτό που έκανε για εκείνους. Ενώ πυρσό άναψε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΠΑΟΚ Γιώργης Σαββίδης από το Μακεδονία Παλάς, θέλοντας και εκείνος να συμμετέχει στη γιορτή. Ήταν η διπλή χαρά, προετοιμάζονταν για την σημερινή κατάκτηση του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα γιόρτασαν και για την κατάκτηση του κυπέλου στο βόλεϊ, γιατί ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 τον Ηρακλή χθες στην Ιεράπετρα και έτσι πανηγύρισε και το συγκεκριμένο τρόπαιο. Να πούμε ότι το παιχνίδι ξεκινάει στις 7 η ώρα. Όσοι δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για την Τούμπα, η οποία αναμένεται κατάμεστη, μπορούν να έρθουν εδώ και να παρακολουθήσουν από την μεγάλη οθόνη που έχει στηθεί το παιχνίδι. Και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, υπάρχει μια γιορτή που θα στηθεί λίγο μετά τις 9. Το Total Football σήμερα εκτάκτως θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα για να καλύψει όλη την φιέστα του Δικεφάλου του Βορρά. Και σίγουρα, αν η ομάδα μετά την φιέστα μπει στη διαδικασία, που θα το κάνει σίγουρα, να έρθει με το πούλμαν μέχρι το Λευκό Πύργο, θα μεταφέρουμε ζωντανά όλα τα πανηγύρια από εδώ και το πάτι το οποίο θα στηθεί εδώ πέρα, γιατί νομίζω ότι εδώ θα είναι ο τελικός προορισμός όλων των Θεσσαλονικίων για να υπάρξει αυτή η γιορτή με αφορμή την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλες τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις σήμερα το απόγευμα και το βράδυ στην τηλεόραση του Όπεν. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κόκκινο χτυπάει η πολιτική αντιπαράθεση στην πορεία προς τις κάλπες των ευρωεκλογών. Με τοπική επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε χθες από την Πάτρα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στις εποχές των μνημονίων και της λιτότητας. Ταυτόχρονα κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θέλει να εφαρμόσει πολιτική Δέλτα Νιτάφ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οδήγησε τη χώρα σε πορεία φθοράς και παρακμής και χαρακτήρισε μητέρα των μαχών τις εθνικές εκλογές. Δεν γυρίζουμε πίσω. Τώρα λοιπόν βγαίνουμε μπροστά και θα νικήσουμε. Γεια σας. Χαρακτήρα κεντρικής πολιτικής μάχης δίνει τις ευρωεκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα από την Πάτρα να ρίχνει το δίδυμα της κάλπης και να κάνει εκτίμηση νίκης. Στις 26 του Μάη οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν την κατάρρευση των μισθών
και την εργασιακή απορρίθμιση και από την άλλη τη σταδιακή αύξηση των μισθών και την προστασία της εργασίας. Από τη Λιβαδιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε τα πειρά. Για τον ΣΥΡΙΖΑ το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι από τον Κουρουπλή στην Κουντουρά και στον Κόκαλη ένας ζουμάκας δρόμος. Οι δύο αρχηγοί που έχουν πάρει επάνω τους την προεκλογική εκστρατεία συγκρούονται για όλα τα ζητήματα. Από την οικονομία, την καθημερινότητα, μέχρι και το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Προεδρία της Κομισιόν. Το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών θα καταρρύψει αυτή την εικονική πραγματικότητα που ήθελαν να στήσουν. Θα είναι κόλαφος για το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη και για το πλαστό του αφήγημα. Να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία στη χώρα. Το μήνυμα που θα στείλετε στον ελληνικό λαό θα είναι ξεκάθαρο. Ως εδώ, με αυτή την ανίκανη κυβέρνηση. Η Ευρωκάλπη είναι το πρώτο ημίχρονο ενός αγώνα με δύο ημίχρονα. Είναι το πρόσωπο του υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν, δηλαδή τη θέση του κυρίου Γιούνκερ, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που δεν είναι άλλος από τον ανθέληνα βαβαρό πολιτικό κύριο Βέμπερ. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ υποψήφιός μας για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξεκινάει την ευρωπαϊκή του διαδρομή από την Ελλάδα. Επιλέγει να ξεκινήσει τη διαδρομή του από την Ελλάδα και έρχεται ο κύριος Τσίπρας και αποκαλεί έναν ευρωπαίο πολιτικό, κορυφαίο ευρωπαίο πολιτικό, μέλος της πολιτικής μας οικογένειας, της ευρωπαϊκής και των δεξιάς, ανθέληνα. Ας είναι προσεκτικός ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα ξεχάσω εκείνη τη μέρα που βρέθηκα στο Στρασβούργο, στη συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήταν όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών παρατάξεων και ακούγαν αυτά που τους έλεγα, ενώ ο ίδιος επιδεικτικά είχε κατεβάσει τα ακουστικά για να μην μεταφράζεται η ομιλία μου, γιατί δεν ήθελε καν να ακούσει τι είχε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει με τον Μάνφρεντ Βέμπερ στο Ζάπιο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τις επόμενες μέρες θα περιοδεύσει στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, η σκανδαλολογία εξακολουθεί να προκαλεί ακραία πόλωση στο πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής ζητούν την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για αναφορές που στάζουν δηλητήριο, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αμύωτη ένταση εξελίσσεται η πολιτική κόντρα γύρω από τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολογία. Να ταυτίσει επιχειρηματικά συμφέροντα όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, επιχείρησε εκ νέου χθες από την Πάτρα ο Πρωθυπουργός. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ δεν ζητάνε, φίλες και φίλοι, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να επιστρέψουν οι ίδιοι στην εξουσία. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν με τον κύριο Μαρινάκη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν όσους εμπλέκονται στο άθλιο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Στον πανικό της κυβέρνησης, ενώπιση των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων, απέδωσε τη συνεχής δηλητηριώδης, όπως χαρακτήρισε, επιθέσεις του κ. Τσίπρα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Ιδίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λιβαδιά. Του λέω λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να του απαντήσω. Δεν με ενδιαφέρει να του απαντήσω, διότι πιστεύω ότι τα νέα παιδιά αυτά, αλλά και όλοι εσείς που μας ακούτε σήμερα, έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας για την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Τη ροπή κυβερνητικών στελεχών ακρύβονται πίσω από την βουλευτική τους ασυλία, καυτηρία, συμφόφη γεννηματά, που επανέλαβε τα περί πολιτικής σκευωρίας για την Οβάρτης. Εμείς δεν κρυβόμαστε, όπως υπουργοί της κυβέρνησης, πίσω από τις ασυλίες και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει δώσει αποστομωτικές απαντήσεις για την ουσία του ζητήματος. Οι επιθέσεις κατά της δικαιοσύνης στρέφονται κατά της δημοκρατίας, εκτίμησε μέσω του Όπεν ο Σταύρος Θοδωράκης. Όλοι πολεμούν τη δικαιοσύνη όταν οι αποφάσεις της δεν είναι προς το μέρος τους. Οι ανακοινώσεις που μιλούν για καθοδηγούμενη δικαιοσύνη, που κατηγορούν τη δικαιοσύνη για πολιτικές αποφάσεις, είναι πληγές της δημοκρατίας. Στον αστερισμό των σκανδάλων και της σκανδαλολογίας και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων στο πρωινό του Όπεν. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να υβρίζεις και να συγκοφαντήσεις και να τους χαϊδεύεις. Δεν τοποθετεί και ψέματα, το Μαξίμου και υποτιμεί ψέματα καθαρά. Σε αυτή τη στιγμή φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει συσπήρωση. Η συσπήρωση λοιπόν θα χτιστεί πάνω στην πόλωση και το διχασμό. Η ευθύνη λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, για αυτή την κατάσταση, βαρύνει εκείνους.
οποιαδήποτε πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Όπου ακούγονται κατηγορίες, θέλω να ακούσω μια εξήγηση. Διαπλοκή και σκάνδαλα αναμένεται να κυριαρχήσουν έως τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου. Κυριακή των Βαΐων σήμερα και τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά λόγω του εορταστικού ωραρίου. Χιλιάδες καταναλωτές έχουν κατακλείσει από το πρωί τους εμπορικούς δρόμους. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σπανό που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Επικρατεί ήλιος με δόντια εδώ στην Αθήνα, όπου τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε, σχετικά χαμηλή θερμοκρασία δηλαδή, δεν εμπόδισε τον κόσμο, ο οποίος κατέβηκε κυρίως για μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Όλα τα καταστήματα, τα περισσότερα μάλλον καταστήματα είναι ανοιχτά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να κάνουν και κάποιες αγορές, κυρίως για τα παιδιά. Αυτά είναι που χαίρονται τις εορταστικές ημέρες, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Και αγορές έχουν να κάνουν κυρίως με ρούχα, παπούτσια και φυσικά ακόμα λαμπάδες και παιχνίδια. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω πως τα καταστήματα, Βασίλη, θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 7 το απόγευμα, οπότε όποιος θέλει να απολαύσει μια όμορφη βόλτα μαζί με τα ψώνια στο κέντρο της Αθήνας, αυτή είναι η ώρα για να το κάνει, Βασίλη. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Open καταναλώτας. Ωραία, πολλοίς κόσμος, ψωνίζει, βλέπει, ωραία πράγματα. Ψωνίσατε? Τώρα ήρθαμε, εμείς είμαστε από την Κομοτηνή. Λίγα πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή, αυτό το λίγο που έχουμε στη διάθεσή μας, μάλλον θα το εξαντλήσουμε. Τώρα κατεβήκαμε κι εμείς. Είδαμε ότι είναι θερά μαγαζιά. Να δούμε τι έχει. Καταψωνίσουμε. Σε αναβάθμιση του παιδιατρικού εξοπλισμού, των τμήματων επιγόντων περιστατικών σε δύο νοσοκομεία, του Ρεθύμνου και των Χανίων. Προχώρησε ο φορέας αντιμετώπισης παιδικού τραύματος με τη χρηματοδότηση του ομίλου ΟΤΕ. Τα δύο νοσοκομεία παρέχουν ιατρική φροντίδα σε 20.000 παιδιά το χρόνο και η δωρεά αυτή έρχεται να διευκολύνει το έργο των γιατρών. Δύο τμήματα επιγόντων περιστατικών στην Κρήτη αναβάθμισε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό φορέας αντιμετώπισης παιδικού τραύματος με τη χρηματοδότηση του ομίλου ΟΤΕ. Τα δύο τμήματα στεγάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ο Άγιος Γεώργιος και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν φροντίδα σε περίπου 20.000 παιδιά το χρόνο. Είχαμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τον εξοπλισμό της μονάδας αυτής. Αντιλαμβανόμαστε ότι η δουλειά που κάνετε είναι τεράστια, μεγάλη σημασία, σώζετε ζωές. Η οικονομική υποστήριξη δικιά μας για να πάρετε το εξοπλισμό σας είναι ελάχιστη σε σχέση με όλο αυτό που προσφέρετε εσείς. Η πρώτη ώρα από τον τραυματισμό ενός παιδιού είναι κρίσιμη για την υγεία του. Αυτός ο εξοπλισμός που ήρθε στο νοσοκομείο θα βοηθήσει αρκετά το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα που υπάρχει στο νομό. Στα επίγοντα εξυπηρετούνται όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να διακομιστεί ένα παιδί εδώ στο νοσοκομείο από όλες τις ειδικότητες. Την τελευταία επταετία, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διαθέσει 500.000 ευρώ με στόχο τη στήριξη του σημαντικού έργου που επιτελεί ο Φορέας Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό τμήματων επιγόντων περιστατικών. Ο μεγαλύτερός μας υποστηρικτής από την πρώτη μέρα ήταν ο ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μας έχουν βοηθήσει να φτιάξουμε 13 τέτοια νοσοκομεία. Είναι πάντα στο πλευρό μας ό,τι θέλουμε και είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το έργο. Ο Όμιλος ΟΤΕ στηρίζει διαχρονικά τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ειδικά τα παιδιά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Open. Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με την Αγγελική Κούρκουλου και η πρόγνωση του καιρού με την Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου. Αναλυτικά ειδήσεις στις 7 παρα 5 με τη Στέλλα Γκαντώνα. Καλό απόγευμα σε όλους.